Καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Ιωάννου. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Έχουμε λοιπόν, ορίστηκε πότε θα γίνει και η ενακτήρια εκδήλωση του προγράμματος Πολιτιστικές Διαδρομές στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου για τις 20 Οκτώβριου του 2018 και από ό,τι φαίνεται έτσι όλα πηγαίνουν, έχουν μπει πλέον, έχει μπει ο δρόμος και προχωράμε με συνεχώς νεότερα από τις πολιτιστικές διαδρομές που αναπτύσσονται. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Χθες είχαμε μια σύσκεψη και όπου βάλαμε όλα τα δεδομένα κάτω σε ευρύ επίπεδο. Είχαμε κάνει κάποιες συναντήσεις πριν, μετά όλοι συναντήσαμε, μιλήσαμε, είδαμε ότι τα πράγματα προχωράνε γρηγορότερα από το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει. Mm-hmm. Και έτσι αποφασίστηκε και για λόγους καλύτερης προώθησης των πολιτιστικών διαδρομών, αποφασίστηκε στις 20 Οκτωβρίου να γίνει ενακτήρια εκδήλωση. Mm-hmm. Mm-hmm. Κύριε Ιωάννου. Και αναπτυξιακά για την περιοχή μας. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Ενώ ακόμη δεν έχει τελειώσει το ΕΣΠΑ και είμαστε στη διαδρομή, εμείς να ξεκινάμε αυτό που οραματιστήκαμε πριν από μερικά χρόνια, το οποίο δουλέψαμε πάρα πολύ όλοι. Πραγματικά έγινε μια δουλειά και θέλω να ευχαριστήσω εδώ, μου δίνει ευκαιρία όλους τους συνεργάτες μου που στην περιφέρεια Ηπείρου, οι οποίοι δουλέψανε. Είναι μια δουλειά η οποία δεν φαίνεται, αλλά πραγματικά είναι μια σημαντική δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω τις εφορίες αρχαιοτήτων και ιδιαίτερα την εφορία αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την προϊσταμένη της, δια της προϊσταμένης της, την κυρία Αγγέλη, για την άψογη συνεργασία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένα έργο το οποίο χωρίς τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και των εφορίων αρχαιοτήτων δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ. Mm-hmm. Έγινε δηλαδή μια σοβαρή δουλειά από την περιφέρεια με συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με τις εφορίες αρχαιοτήτων, με το Υπουργείο Τουρισμού, με το Διάζωμα, με τους φορείς, με το Πανεπιστήμιο, με το ΤΕΙ. Και όλο αυτό δείχνει ότι όταν υπάρχει ένα σημαντικό έργο, ένα οραματικό έργο το οποίο το πιστεύουμε όλοι μας, μπορούν να γίνουν πραγματικά συνέργειες, να συνεργαστούμε όλοι μας άψογα για να φέρουμε σε πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ωστόσο επειδή είναι σημαντικά και επειδή ενδεχομένως δεν υπάρχει και η πληροφόρηση προς τους πολίτες, θέλετε να μας δώσετε μια γενικότερη εικόνα για όλο αυτό που, στο οποίο αναφερόμαστε, έτσι να μας δώσετε την εικόνα για τις πολιτιστικές διαδρομές. Θα σας το πω λίγο περιγραφικά. Όταν μέχρι πριν κάποια χρόνια θεωρούσαμε ότι μια υποδομή ήταν ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη της περιοχής. Δηλαδή, ή και πριν αρκετά χρόνια, και ακόμη κάτι το θεωρούν ακόμη, έτσι. Θεωρούν ότι οι αρχαιολόγοι μας, οι οποίοι δουλεύανε και πραγματικά έχουν κάνει ένα σημαντικότατο έργο, αναδεικνύαν τα μνημεία, αλλά αναδεικνώντουσαν από μόνα τους. Mm-hmm. Και βέβαια οι άνθρωποι, αυτή ήταν η δουλειά τους. Έπρεπε λοιπόν να κινηθούμε, θα λέγα, με αυτή τη μορφή συνεργασίας που κάναμε και να δούμε πώς η ανάδειξη ενός μνημείου μπορεί να φέρει μια προστιθέμενη αξία στον τόπο. Mm-hmm. Δεν φτάνει μόνο να αναδεικνύουμε μνημεία τα οποία όμως να μένουν. Δηλαδή να βρίσκουμε μια χαμένη πόλη, να βρίσκουμε κάποια κτίρια, να φτιάχνουμε το οδείο της Πρέβεζας, να το πω εδώ γιατί μας ακούνε οι συμπολίτες μας, και αυτό να μένει όπως είναι κατακονιασμένο εκεί στο βάθος όπως είναι, να μην το βλέπει κανένας, να μην γίνονται δράσεις πολιτιστικές, να μην υπάρχει ένας δρόμος να πας, να μην μια σειρά από πράγματα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα από αυτή τη σκέψη και μέσα από ένα εργαλείο μεγάλο που ανακάλυψα, που μας έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, mm-hmm. δηλαδή ακριβώς αυτή ήταν η λέξη, οι ολοκληρωμένες, όχι να αναστηλώσω ένα μνημείο και να σταματήσω, εκεί αυτό ήταν το έργο μου, και αυτό πολύ σωστά το κάνανε οι αρχαιολόγοι, γιατί αυτή ήταν η δουλειά τους. Άρα τι κάναμε εμείς? Βάλαμε μια σειρά από πράγματα που μπορούν να δώσουν μια αναπτυξιακή μορφή στον τόπο. Και αυτά είναι
Σας τα λέω, Νητάκη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι πρώτον, δεν πάει μέχρι τα σειρά προτεραιότητας, αλλά να συμμετέχουν και οι τοπικοί φορείς, να συμμετέχουν και οι επιχειρηματίες στην διαδικασία αυτή. Δηλαδή, με το να εξυγχρονίσουν τα καταλήμματά τους, με το να έχουν ένα σύμφωνο ποιότητος χαλαρό, έτσι ώστε όλοι να προωθούνται και να προωθούν μέσα από αυτά. Να συμμετέχουν οι τοπικοί παραγωγοί με προϊόντα τα οποία θα είναι μέσα από, που θα έχουν το σήμα των αρχαιολογικών χώρων και να μπορούν να θα γίνεται μια ψηφιακή ξενάγηση. Έτσι ώστε ο ένας, και αυτό θα είναι έτοιμο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, όταν κάποιος πηγαίνει παράδειγμα στην αρχαία Νικόπολη που είναι ένα αρχαιολογικό πάρκο και στέκεται στο αρχαίο οδείο, από μόνο του το κινητό του θα του λέει ότι θα του λέει την ιστορία και θα του περιγράφει τέλος πάντων το τι είναι το αρχαίο οδείο, πώς είναι και όπου θα βαδίζει μέσα στο αρχαίο οδείο θα του λέει ακριβώς εδώ τώρα είσαι στην ορχήστρα, εκεί είσαι στο διάζωμα κτλ. Θα είναι έτοιμο αυτό μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Μετά θα μετακινηθεί και θα πάει στο στάδιο ή στο μνημείο του Αυγούστου. Εκεί θα του πει τα αντίστοιχα σου και θα του δείξει εικόνες, φωτογραφίες, ιστορία κτλ. Όλα αυτά με την σύμπραξη και με το brand name που αποκτά, γιατί δεν είναι ένα θέατρο μόνο που ανεβαίνει, είναι 5 θέατρα που είχαμε την τύχη. Και αυτό μας βοήθησε να πω την αλήθεια, ότι ο κάθε νομός, η κάθε περιφερειακή ενότητα είχε τουλάχιστον από ένα θέατρο. Εμείς στην Πρέβεζα είχαμε τύχει να έχουμε δύο θέατρα, της αρχαίας Νικόπολης και της αρχαίας Κασόπης. Και έτσι είχαμε μια σύμπνοια, δεν είχαμε αντιπαλότητες, γιατί σε μένα δεν υπάρχει αυτό και στον άλλο δεν υπάρχει. Αλλά γι' αυτό ήταν κάτι που μας διευκόλυνε το έργο μας, για να γίνει πανηπροτικό αυτό. Και μέσα λοιπόν από αυτό ότι τα 5 θέατρα και 8 χώροι θέασης, γιατί είναι και το στάδιο του, συμπεριλαμβάνεται και το στάδιο της Νικόπολης μέσα, συμπεριλαμβάνεται και το βουλευτήριο της Κασόπης και το στάδιο στη Δοδόνη, με αποτέλεσμα να έχουμε 8 χώρους θέασης, οι οποίοι αυτοί είναι, θα λέγαμε, ο κορμός. Αλλά ένα δέντρο, όπως γνωρίζετε, έχει μια σειρά από... Έχει ένα σωρό άλλα κλαδιά, πολύ μεγάλα, και αυτά τα άλλα τα κλαδιά θα είναι όλα τα άλλα μνημεία μας, γιατί ένας που θα φύγει από την αρχαία Κασόπη για να πάει προς το αρχαίο θέατρο της Γιτάνης που είναι στην Θεσπρωτεία, σαφώς και θα περάσει από το νεκρομαντίο, αλλά ταυτόχρονα θα περάσει και από τις πανέμορφες ακρογιαλιές μας. Ανεβαίνοντας προς το Δοδόνη, σαφώς και θα δείτε αυτό το πλούσιο περιβάλλον που έχει η Ήπειρος, τα ποτάμια της από το Δόν, μετά κατεβαίνοντας, πηγαίνοντας προς το θέατρο της Αμβρακίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι το ας το πω έτσι χαριτολογώντας, το τυράκι που θα προωθούμε προς τα έξω, και θα όμως ταυτόχρονα θα αναδεικνύουμε και όλα τα άλλα που έχει η Ήπειρος, είτε αυτά λέγονται πολιτισμός, είτε λέγονται βυζαντινά μνημεία, είτε λέγονται φύση σίγουρα, και ό,τι άλλο είναι, και θα γεύονται βέβαια και την υπέροχη γαστρονομία της περιοχής μας. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια δυναμική, η οποία είναι αυτή η τάση, όχι τάση, αυτό πλέον θέλουν οι ξένοι. Δεν θέλουν τον ήλιο θάλασσα μόνο ή μια μονοδιάστατη διακοπές. Θέλουν και την εμπειρία, θέλουν και τον πολιτισμό, θέλουν και τη γαστρονομία. Και όλα αυτά που εμείς ξεκινήσαμε από το 2011 να τα έχουμε συνδέσει, θέλω να σας πω, και μάλιστα δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω αν έγινε γνωστό. Την Παρασκευή ήμουνα στο Υπουργείο Τουρισμού και μου είπαν ακριβώς αυτό. Μου είπαν ότι αυτό που εσείς ξεκινήσατε από το 2011, δηλαδή η Ήπειρος των τεσσάρων εποχών, δηλαδή 365 μέρες το χρόνο, ότι μπορεί κάποιος εδώ στην Ήπειρο να έρθει, να επισκεφτεί και να δει πράγματα, ομορφιές, και να περάσει όμορφα, να περάσει ωραία. Αυτό το, αν προσέξετε και από το καινούργια ρυθμιστική καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, το ξεκινήσανε πέρυσι. Και βλέπουν ότι εμείς απολαμβάνουμε καρπούς από αυτό το αποτέλεσμα, με αυξήσεις και διενυκτερεύσεις διπλάσιες του μέσου όρου που έχει η Ελλάδα. Είμαστε ακόμα χαμηλά, σίγουρα, αλλά είμαστε πολύ πολύ χαμηλά. Και καταφέρουμε να κινούμαστε με αυξήσεις διπλάσεις από το μέσο όρο της Ελλάδος. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Γιατί αποδίδει αυτό? Γιατί αυτό είναι πλέον που θέλουν οι επισκέπτες. Θέλουν και τη βιωματική εμπειρία. Θέλουν να τους δώσεις κάποια πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό, πάω
να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα, σε μια παραλία και τέλειωσε, ας πούμε. Θέλουν λοιπόν και όλα τα άλλα για να μπορέσουν να περάσουν ακόμα πιο καλά. Αυτό λοιπόν το δίνουμε μέσα από μια σύνθεση όλων αυτών των πραγμάτων που έχουμε στις πολιτικές διαδρομές, οι οποίες θα προωθήσουν την Ήπειρο, δίνοντάς της και ένα άλλο προϊόν σε εισαγωγικά, το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα, γιατί από μνημεία είχαμε άπειρα, αλλά δεν ήταν συνδεδεμένα. Και έχουμε, αν μιλάμε για 5 θέατρα και 8 χώρους θέατρας, μπορούμε να μιλήσουμε για άλλα 1000 μνημεία από την περιοχή μας, ας πούμε. Μόνο τα Βυζαντινά να βάλουμε, καταλαβαίνετε τι πλούτο έχουμε. Και μην ξεχνάμε τη φύση μας, έτσι, που η φύση μας είναι ένα μνημείο στην Ήπειρο. Γιατί αυτή, το ότι μείναμε πίσω τουριστικά όλα αυτά τα χρόνια, μας βοήθησε, εκτός από την αγάπη του Ηπειρώτη, του Πρεβεζάνου για το περιβάλλον, και την προσοχή του που έδινε, μια και ήταν κατεξοχήν αγροκτηνοτροφική, περιοχές αγροκτηνοτροφικές, που ούτως ή άλλως σεβόντουσαν τη φύση, γιατί αυτή τους έδινε να φάνε, να το πούμε έτσι απλά, τους ζούσε. Αλλά ήταν και η μία ανάπτυξη που δεν είχε έρθει εκείνα τα χρόνια που αναπτυσσόταν η υπόλοιπη Ελλάδα, για διάφορους λόγους, και προστατεύτηκε το περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό. Και αυτή την πρίκα μας, λοιπόν, μαζί με όλα αυτά, τη συνδέουμε και την προωθούμε στους επισκέπτες. Και δεν σας λέω με τα λόγου γνώσεως, και το γνωρίζετε, το ξέρω αυτό, πραγματικά γίνεται, αρέσει και ξετρελαίνονται όλοι όταν έρχονται. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να τους φέρουμε. Εάν τους φέρουμε στην περιοχή μας, είναι σίγουρο ότι θα ξανάρθουν και θα γίνουν καλύτεροι διαφημιστές μας. Και αυτό το βλέπω γιατί, θέλω να σας πω και ένα νέο, μια και με πήρατε τώρα. Εγώ την Τρίτη πηγαίνω Μόσχα, όπου θα παρουσιάσω την Ήπειρο σε 21 περιφέρειες, τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες περιφέρειες της Ρωσίας, όπου θα τους παρουσιάσω την Ήπειρο, τι έχει η Ήπειρος να δώσει σε αυτούς, τι πραγματικά στον επισκέπτη και στο Ρώσο επισκέπτη, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και τη Ρώσικη αγορά εδώ. Αυτό ήταν και ο σκοπός μου επίσκεψη στο Υπουργείο την Παρασκευή, όπου συζητήσαμε διάφορα πώς για την παρουσίαση και πώς θα γίνει κτλ. Και την Τρίτη φεύγω, όπου θα παρουσιάσω, όπως σας είπα, σε 21 περιφέρειες, όπου θα είναι μέσα υπουργός τουρισμού, θα είναι κάποιες από αυτές τις περιφέρειες έχουν και υπουργούς τουρισμού οι ίδιες. Οι αρμόδιοι για το θέμα τουριστικής ανάπτυξης στις κάθε περιφέρειες, και μετά και στους τουριστικούς πράκτορες, για να δούνε τις ομορφιές και της Ηπείρου. Όλα αυτά λοιπόν μαζί με το πολιτιστικό, γιατί ειδικά οι Ρώσοι, από ό,τι συζητήσαμε στο Υπουργείο, ενδιαφέρονται και για τις, εκτός από τον ήλιο θάλασσα, τους έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον προσκυνηματικό τουρισμό, που εμείς εδώ στην Ήπειρο έχουμε πλούσιο, είναι πλούσιο το ενδιαφέρον για αυτούς. Για την περιπέτεια, για τα μνημεία μας τα πολιτιστικά, και μόλις τους εξήγησε και για το θέμα των διαδρομών εξετρελαθήκανε, και θα πιστεύω θα είναι μια πολύ καλή συνάντηση, η οποία στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αποδώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ιωάννου, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε. Και όπως, όπως μας είπε, θα είστε και στη Ρωσία, θα έχουμε και από εκεί έτσι νεότερα. Και εξελίξεις θα τις δούμε και στην πορεία. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Εννοείται, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις.